μαγειρική είναι το πάθος μου. Διαβάζω, ταξιδεύω, ερευνώ, δοκιμάζω υλικά και τεχνικές από όλο τον κόσμο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να μοιραστώ μαζί σας την κάθε μου μαγειρική εμπειρία. Είμαι ο Βαγγέλης Δρίσκας. Μαζί αναβαθμίζουμε το καθημερινό μας μαγείρεμα και δημιουργούμε πιάτα γεμάτα αρώματα και γεύση στη φύση. Στο σημερινό επεισόδιο ξεκινάμε τα μαγειρέματά μας με τις πιο νόστιμες τσιπούρες με λαχανικά, φρέσκα αρωματικά και σαφράν στο φούρνο. Οι δίχρωμες ταλιατέλες με μοσχαρίσια φιλετάκια, σπανάκι και γκορκοτσόλα κλέβουν τις εντυπώσεις με τη δυνατή τους γεύση. Σειρά έχουν τα πρωτότυπα ρολάκια από φιλέτο κοτόπουλου με προσούτο και σάλτσα μελιού. Και αυτή την Κυριακή η ώρα του γλυκού κρύβει πολύ νοστιμιά. Φτιάχνουμε ένα απίθανο κέικ με καρύδια και μπαχαρικά και το γαρνίρουμε με κρέμα μόκα με πλούσια γεύση και άρωμα καφέ. Ψάρι και λαχανικά. Παρόλο που τα έχουμε στο μυαλό μας σαν καλοκαιρινό πιάτο, μπορούμε να τα μαγειρεύουμε όλες τις εποχές. Ανάλογα με τον τρόπο που θα τα μαγειρέψουμε, τους δίνουμε μια ωραία κατεύθυνση και μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα έχει πολύ ωραία λαχανικά στο φούρνο, αρωματισμένα με σαφράν και τσιπούρες. Και έτσι λοιπόν, με υλικά που είναι σχετικά απλά, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό αριστούργημα. Θα το μαγειρέψουμε σε δύο στάδια. Πρώτα θα μαγειρέψω τα λαχανικά, θα τα αφήσω για λίγη ώρα μέσα στο φούρνο να μαλακώσουν και μετά θα συνεχίσουμε το μαγείρεμα και με τα ψάρια. Εδώ έχω διαλέξει λαχανικά που ταιριάζουν τόσο μεταξύ τους όσο και με ψάρι. Και μάλιστα τα διάλεξα όλα μικρά, τα έκοψα και σε μικρότερα κομμάτια για να είναι πολύ όμορφα στο πιάτο. Να λοιπόν, κρεμμυδάκια μικρά για στιφάδο, καθαρισμένα, κομμένα στη μέση. Αυτά όπως θα ψηθούν θα βγάλουν μια απίστευτα γλυκιά γεύση και μετά. Πατάτες μικρές και αυτές με τη φλούδα τους, πολύ καλά πλυμμένες, κομμένες στη μέση. Και να σας πω, είναι ένα πιάτο που δεν έχει πολλή διαδικασία. Όλα τα υλικά μέσα σε ένα ταψί και ψήσιμο. Απλά πράγματα. Ντοματίνια μικρά. Αυτά τα βάζω ολόκληρα γιατί είναι πολύ τρυφερά, θα μαγειρευτούν πολύ γρήγορα, θα μαλακώσουν. Θέλω λοιπόν να κρατήσουν σχετικά το σχήμα τους, όσο μπορούν να κρατήσουν το σχήμα τους. Και για το χρώμα, χρωματιστές πιπεριές, κομμένες σε λωρίδες. Και εδώ τώρα θα βάλω ένα υλικό, το οποίο θα δώσει πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ωραία γεύση και εξαιρετικό άρωμα. Αυτό λοιπόν είναι το σαφράν ή κρόκος, κρόκος από την Κοζάνη. Τι κάνω λοιπόν, για να μαγειρέψω με το σαφράν, παίρνω ίνες ή σκόνη και τις αφήνω μέσα στο νερό. Λίγα λεπτά φτάνουν για να αρχίσει να βγάζει το άρωμά του και τη γεύση του. Κοιτάξτε, αρχίζει και βάφει κατευθείαν το νερό. Και μέχρι να μαλακώσουν οι ίνες του σαφράν, πάμε να προσθέσουμε και ένα φρέσκο μυρωδικό που ταιριάζει απόλυτα με τα ψάρια και τα λαχανικά. Ματζουράνα. Να λοιπόν εδώ, κλωναράκια ματζουράνας. Θέλω να δοκιμάσετε ματζουράνα με τα θαλασσινά, με τα λαχανικά, ταιριάζει απόλυτα. Αλάτι και πιπέρι. Κοιτάξτε χρώματα, όλη η φύση στο πιάτο μας. Λοιπόν, αυτό θα σε προδιαθέτει ότι θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο όταν θα μαγειρευτεί. Έχοντας λοιπόν λαχανικά και ψάρι, φυσικά στο μυαλό μου έρχεται ένα πολύ καλό ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, γιατί θέλω πλούσια γεύση και άρωμα. Και τώρα πια μπορώ να ρίξω το νερό με τις ίνες του σαφράν. Και να συμπληρώσω ακόμη λίγο νερό. Σκεπάζω το ταψί με αλουμινόχαρτο. Αυτή είναι η πρώτη φάση του μαγειρέματος. Πάμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς σε αέρα να ψήσουμε τα λαχανικά για 30 λεπτά. Και όσο ψήνουν τα λαχανικά, πάμε να προετοιμάσουμε τώρα και τις τσιπούρες. Τσιπούρες λοιπόν, καθαρισμένες από λέπια και από εντόστια. Και εδώ τα πράγματα είναι απλά.
τρία υλικά που θα δώσουν την απόλυτη νοστιμιά. Ξεκινάω πρώτα με αλάτι. Και μετά, πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Και εδώ ο πολτό σκόρδου κάνει θαύματα, γιατί το σκόρδο ταιριάζει τόσο ωραία με τα ψάρια. Έχει όμως και όλο αυτό το μείγμα των αρωματικών που θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στα ψάρια. Τι κάνω λοιπόν, αλήφουμε το χέρι μου εξωτερικά. Και μάλιστα, βάζω και λίγο πολτό σκόρδου μέσα στην κοιλιά. Οπότε, όπως ψήνεται το ψάρι, ποτίζει από αυτή τη γεύση, από τα αρώματα και γίνεται εξαιρετικά νόστιμο. Λίγο ελαιόλαδο, πάλι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα ψάρια είναι έτοιμα, περιμένουμε τώρα να ψηθούν τα λαχανικά για μισή ώρα και μετά βγάζουμε το αλουμινόχαρτο, βάζουμε τις τσιπούρες επάνω από τα λαχανικά και ψήνουμε για 25 λεπτά ακόμη. Και μάλιστα, όσο περιμένουμε τώρα, αυτά τα υλικά, το λάδι, το αλάτι και ο πολτός σκόρδου, μαρινάρουν και τα ψάρια και τους δίνουν ακόμη περισσότερη γεύση. Περιμένουμε λοιπόν τα λαχανικά για να συνεχίσουμε το ψήσιμο. Στο φούρνο με πατάτες, πιπεριές και σαφράν θα χρειαστείτε 4 τσιπούρες, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια κρεμμυδάκια, 500 γραμμάρια ντοματίνια, 4 χρωματιστές πιπεριές, 500 γραμμάρια μικρές πατάτες, 1/4 του γραμμαρίου σαφράν, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, 4-5 κλωναράκια φρέσκια ματζουράνα, αλάτι και πιπέρι, γάντια μίας χρήσης και αλουμινόχαρτο για το ψήσιμο. Ξεκινήσαμε με τις πιο νόστιμες τσιπούρες στο φούρνο, με λαχανικά, σαφράν και φρέσκα αρωματικά και συνεχίζουμε με αγαπημένα ζυμαρικά. Δείχνουμε σταλιατέλες με μουσχαρίσια φιλετάκια, σπανάκι και κορκοτζόλα με απίστευτη δυνατή γεύση. Ακολουθούν πρωτότυπα ρολάκια κοτόπουλου σε σάλτσα μελιού. Αγαπημένα ζυμαρικά. Ποιος δεν θέλει ένα πιάτο κάθε μέρα στο τραπέζι του. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε ταλιατέλες δίχρωμες με σπανάκι και κανονικές, απίθανο χρώμα, και έτσι κάνουμε ένα παιχνιδιάρικο πιάτο με μια πολύ ωραία σάλτσα που έχει σπανάκι, έχει φιλετίνια και όλο αυτό το εμπνεύστηκα από μια κλασική συνταγή ιταλική που λέγεται Αλφρέντο, μια σάλτσα Αλφρέντο που έχει κρέμα γάλακτος, σκόρδο, παρμεζάνα. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη σάλτσα προσθέτω σπανάκι, φιλετίνια, μοσχαρίσια και χτίζουμε μια καινούργια γεύση και ένα πιάτο που σερβίρεται σαν ολοκληρωμένο γεύμα. Ξεκινάω πρώτα με τα φιλετίνια, τα οποία θέλουν λίγη προεργασία, σοτάρισμα, κόψιμο, οπότε ξεκινάμε να κόψουμε τα φιλετίνια. Έχω διαλέξει λοιπόν ένα κομμάτι κρέατος, μοσχαρίσιο, γάλακτος για να μαγειρευτεί πολύ γρήγορα. Κυλώτο ή στρογγυλό που είναι αρκετά τρυφερό και έτσι αν το κόψουμε σε φέτες λεπτές μαγειρεύεται πραγματικά στο λεπτό. Και αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι και θα το κόψω σε λεπτές φετούλες για να το σοτάρω.
Αυτό που προσέχουμε φυσικά, όταν κόβουμε μοσχαρίσιο κρέας, είναι να το κόβουμε κάθετα στις σύνες του και έτσι εξασφαλίζουμε ότι θα είναι πολύ τρυφερό και θα μαγειρευτεί πολύ γρήγορα. Και πάμε τώρα στο σοτάρισμα. Ξεκινάω με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Θέλουμε δυνατές γεύσεις, αλλά έχουμε δυνατά υλικά. Και εδώ μιλάμε για ένα ελαιόλαδο το οποίο παράγεται από παραγωγούς που ακολουθούν ορθές αγροτικές πρακτικές με στόχο την αηφόρο ανάπτυξη. Που σημαίνει έχουμε συνέχεια καλής ποιότητας προϊόντα. Εδώ λοιπόν τώρα ξεκινάω ρίχνοντας τα φιλετίνια. Για να σοταριστούν σωστά θέλω δυνατή φωτιά και ρίχνω αλάτι και πιπέρι. Και ένα κουταλάκι πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Τα τρυφερά κομμάτια κρέατος δεν θέλουν πολύ μαγείρεμα, λίγα λεπτά, πολύ δυνατή φωτιά, αλάτι, πιπέρι, πολτό σκόρδου, αυτά είναι για να αποκτήσουν την τέλεια νοστιμιά. Έτοιμα τα φιλετίνια, τόσο γρήγορα χρειάζεται να μαγειρευτούν. Δεν θέλουμε πολύ χρόνο, μόλις αλλάξουν χρώμα είναι έτοιμα να τα βγάλουμε από το τηγάνι. Αυτή την πολύ λίγη σάλτσα που έχει μείνει στο τηγάνι τη χρειάζομαι, γιατί εδώ θα βάλω τώρα το σπανάκι να μαλακώσει και να πάρει και όλη αυτή την νοστιμιά από το κρέας. Εδώ λοιπόν, συνεχίζω ρίχνοντας πάλι ένα κουταλάκι του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Και σπανάκι, μισό κιλό σπανάκι, φρέσκο, ψιλοκομμένο. Το σπανάκι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ τρυφερό λαχανικό. Δεν θα αργήσει να μαλακώσει. Θέλω πάλι δυνατή φωτιά. Και όσο μαγειρεύεται το σπανάκι, πάμε στα ζυμαρικά. Εδώ λοιπόν ρίχνω αλάτι, μόλις πάρει βράση το νερό και ρίχνω τις ταλιατέλες, ρίχνουμε τις ταλιατέλες γιατί θέλω παιχνίδι στην εμφάνιση και παράλληλα πολύ ωραία γεύση. Όπως βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται και πολύς χρόνος, το σπανάκι έχει μαλακώσει. Τώρα θα ρίξω αλάτι και πιπέρι και μετά κρέμα γάλακτος. Ρίχνω μαζί και τα φιλετίνια. Πάμε τώρα στο τυρί που θα δώσει ιδιαίτερο τόνο στη σάλτσα. Και αυτό είναι η γκορκοντζόλα. Εδώ έχω γκορκοντζόλα κομμένη σε μικρά κομμάτια για να τη ρίξω μέσα στη σάλτσα. Παράλληλα, έχω φέρει δύο διαφορετικά τυριά που όμως είναι όλα της ίδιας φιλοσοφίας. Και εδώ είναι το μπλε τυρί και εδώ είναι το ροκφόρ. Και επειδή πολλές φορές με ρωτάτε ποια είναι η διαφορά τους και πώς τα μαγειρεύω, τα έφερα εδώ για να τα δούμε. Τι είναι λοιπόν, είναι τυριά τα οποία οριμάζουν μέσα σε σπηλιά στους 7 βαθμούς περίπου. Οπότε οι συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας ευνοούν την ανάπτυξη ενός μύκητα που τους δίνει αυτό το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, αυτή τη μούχλα όπως λέμε, και τη χαρακτηριστική γεύση. Ποια είναι η διαφορά τους? Η γκορκοντζόλα είναι πιο γλυκιά. Είναι απίθανο τυρί για να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε ωραίες κρεμμώδεις σάλτσες για ζυμαρικά και για κρέας. Ταιριάζει απόλυτα με φιλετίνια, με χοιρινό κρέας, με κοτόπουλο και με ζυμαρικά.
Το μπλε τυρί είναι πιο επιθετικό στη γεύση και πιο οικονομική λύση όταν το χρησιμοποιήσουμε. Και το Roquefort είναι ένα τυρί το οποίο παράγεται στο Roquefort, στην περιοχή Roquefort της Γαλλίας. Οπότε είναι το μόνο τυρί που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτή την ονομασία. Είναι πιο ευγενικό στη γεύση, πιο δυνατό γιατί παράγεται από πρόβιο γάλα και κυρίως είναι ένα τυρί το οποίο το σερβίρουμε μόνο του όπως είναι, χωρίς να το μαγειρέψουμε, γιατί αν το μαγειρέψουμε πιστεύω ότι καταστρέφουμε όλη του τη γεύση, όλη του την νοστιμιά. Εδώ λοιπόν έχω την κορκοτσόλα. Θέλω όμως να δοκιμάσετε και τα τρία τυριά για να καταλάβετε τη διαφορά τους. Έχουν πολύ γοητεία. Βάζω λοιπόν την κορκοτσόλα μέσα στη σάλτσα. Είναι μαλακό τυρί, θα λιώσει πολύ γρήγορα. Περιμένω 2-3 λεπτά τώρα να βράσουν και τα ζυμαρικά για να πάμε στο σερβίρισμα. Τελευταία κίνηση. Προσθέτω παρμεζάνα τριμμένη μέσα στη σάλτσα για να δέσει. Και για τη γεύση φυσικά. Και πάμε για σερβίρισμα. Και λίγη παρμεζάνα περιμετρικά. Αυτή είναι η γοητεία των ζυμαρικών. Ταλιατέλες, φιλετίνια, σπανάκι, γκορκοντζόλα. Ένα πιάτο που τα έχει όλα. Δίχρωμες ταλιατέλες με σπανάκι, φιλετίνια και κρέμα για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια δίχρωμες ταλιατέλες, 500 γραμμάρια μοσχαρίσκιο κρέας γάλακτος, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι, 350 ml κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια κορκοτζόλα, 150 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μαγειρεύεις μέσα στη φύση είναι πραγματικά ευλογία Θεού. Κοιτάξτε χρώματα πίσω μου, κοιτάξτε φως. Αυτό λοιπόν σε εμπνέει να φτιάξεις ωραία πράγματα. Και όταν έχεις και φίλους γύρω που περιμένουν να φάνε από τα χέρια σου, είναι ακόμη καλύτερα. Και εδώ έχουμε ακόμη ένα λόγο που είμαστε σήμερα χαρούμενοι, γιατί έχουμε πολύ καλά υλικά. Και έτσι, όταν έχουμε καλά υλικά, μαγειρεύουμε πολύ ωραία πιάτα. Βασικό μας υλικό σήμερα είναι φιλέτο κοτόπουλου. Το οποίο θα το κάνω ρολάκι, θα το γεμίσω με φρέσκα αρωματικά και με προσούτο, θα το ψήσω στο φούρνο, θα κάνω μια γλυκόξινη ωραία σάλτσα με μέλι και κρέμα βαλσαμικού, ένα συνοδευτικό ρύζι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πολλή δουλειά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε μια προεργασία μέχρι να φτάσουμε στο φιλέτο του κοτόπουλου. Έχω λοιπόν εδώ μια ποικιλία από φρέσκα μυρωδικά, θυμάρι, δεδρολίβανο, ρίγανη, τα οποία θα ψιλοκόψω. Απίθανα αρώματα. Και αυτός είναι ένας απίθανος συνδυασμός. Το θυμάρι, η ρίγανη, το δεντρολίβανο ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με τα πουλερικά, κάνουν θαύματα. Πάμε τώρα σε ακόμη ένα υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσω στη γέμιση και αυτό είναι το προσούτο. Έχοντας φιλέτο κοτόπουλου, φιλέτο από στήθος κοτόπουλου που είναι άπαχο τελείως, μπορούμε να τον ισχύσουμε γευστικά με ένα ωραίο λαδικό και εδώ το προσούτο είναι πάρα πολύ ταιριαστό. Θα ανοίξω τις φέτες του προσούτο για να τις έχω έτοιμες να τις απλώσω επάνω στα φιλετάκια του κοτόπουλου. Μουσική
Ωραίο ελληνικό προσούτο αργής ορίμανσης και αυτό σημαίνει ότι αποκτάει πολύ βαθιά γεύση. Και παράλληλα είναι πολύ βελούδινο. Έτοιμα τα υλικά της γέμισης και πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή του πιάτου, το φιλέτο κοτόπουλου. Εδώ λοιπόν έχω φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, το οποίο έχει μεγαλώσει σε υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα. Έχει τραφεί με ελεγχόμενες φυτικές τροφές. Έχει αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αυτό μας εξασφαλίζει την τέλεια γεύση. Είναι πολύ σημαντικό όταν μαγειρεύουμε να έχουμε εξαιρετικής ποιότητας υλικά. Έτσι λοιπόν χτίζουμε πάρα πολύ ωραία πιάτα. Τι κάνω λοιπόν τώρα. Παίρνω το φιλέτο του κοτόπουλου και το κόβω οριζόντια σε φέτες, σχεδόν σαν σνίτσελ. Όταν δουλεύουμε με κοτόπουλο, με φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, δεν θέλω να το χτυπάμε με τον πάτη για να το ξεζουμίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το φιλέτο αυτό να κρατήσει την υγρασία του, γιατί αυτή είναι η νοστιμιά του. Έτσι λοιπόν, κόβοντάς το σε πολύ λεπτές φέτες και μετά τυλίγοντάς το ρολό, θα εξασφαλίσουμε την τέλεια υφή. Θα είναι ζουμερό, θα είναι νόστιμο, θα είναι πάρα πολύ ωραία μαγειρεμένο. Σωστά μαγειρεμένο. Και εδώ τα πιο χοντρά κομμάτια, όπως βλέπετε, τα χαράζω για να τα ανοίξω να γίνουν μια λεπτή φέτα. Και πάμε τώρα να σχηματίσουμε τα ρολάκια. Μία κίνηση ακόμη. Μουστάρδα με μέλι. Θα τη βάλω σε ένα μπολ για να λείψω τα φιλετάκια. Και ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία. Πρώτα, αλείφω τα φιλετάκια με μουστάρδα. Μετά, πασπαλίζω με τα φρέσκα μυρωδικά. Και εδώ δεν χρειάζεται να το παρακάνω και με το αλάτι, γιατί έχω μουστάρδα, έχω τα φρέσκα μυρωδικά, θα βάλω και προσούτο, θα αλατίσω εξωτερικά μόνο τα φιλέτα του κοτόπουλου. Βάζω λοιπόν και λίγο προσούτο. Πάμε για τύλιγμα. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν έχεις ωραία υλικά, καλά υλικά, χτίζεις πολύ ωραία πιάτα. Και εδώ έχουμε ένα κοτόπουλο το οποίο το γεγονός ότι μεγαλώνει σε υψόμετρο 700 μέτρων μαζί με τη διατροφή του συντελούν ώστε να είναι πραγματικά νόστιμο. Είναι αυτό που λέμε νόστιμο ορεινό κοτόπουλο. Βάζω ένα κομματάκι προσούτο και σε αυτό το φιλετάκι. Και για να σταθούν τα ρολάκια τώρα, τα πιάνω με μία οδοντογλυφίδα και τα βάζω σε ένα ταψί στρωμένο με αλουμινόχαρτο για να τα ψήσω σωστά. Τελευταία κίνηση, πριν βάλουμε το ταψί στο φούρνο, ραντίζω με λίγο ελαιόλαδο. Και
ρίχνω πολύ λίγο αλάτι και πιπέρι. Και πάμε στον φούρνο στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά στις αντιστάσεις. Και όσο ψένεται το κοτόπουλο, πάμε να κάνουμε την πιο ταιριαστή γαρνιτούρα. Εδώ η βάση της είναι ρύζι νυχάκι. Αλατίζω λοιπόν νερό το οποίο έχει πάρει βράση. Και ρίχνω το νυχάκι. Εδώ μιλάμε για ελληνικό ρύζι, το οποίο ταιριάζει για όλα τα μαγειρέματα. Και εδώ μάλιστα παραμένει και σπιρωτό. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν έχω μια γαρνιτούρα με ρύζι, θέλω να έχω ένα αφράτο σπιρωτό ρύζι. Και εδώ μου λύνει τα χέρια. Παράλληλα, δίπλα σε ένα τηγάνι θα σοτάρω διάφορα λαχανικά για να του δώσω ακόμη περισσότερη γεύση και περισσότερο χρώμα. Έτσι λοιπόν, σε λίγο ελαιόλαδο. Ξεκινάω σοτάροντας κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Περιμένω λίγα λεπτά να μαραθεί για να προσθέσω και τα υπόλοιπα υλικά. Συνεχίζω με μανιτάρια. Μανιτάρια ψιλοκομμένα. Και όπως βλέπετε εδώ, δεν σοτάρω όλα τα λαχανικά μαζί, τα βάζω ξεχωριστά, γιατί το καθένα έχει διαφορετική υγρασία και έτσι το καθένα θέλει τον χρόνο του να στεγνώσει και μετά να ενωθούν όλα μαζί για να δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, όπως κάνουμε πάντα, κλασικά, ξεκινάμε με κρεμμύδι, μετά μανιτάρια και τελευταία τα καρότα. Αλάτι και πιπέρι απαραίτητα. Δεν θέλουν πολύ μαγείρεμα, λίγα λεπτά, σε δυνατή φωτιά. Θέλουν να είναι τραγανά, να κρατάνε, αυτή είναι η γοήτεια τους. Έτοιμα τα λαχανικά, κλείνω την εστία και τελευταία κίνηση, πάμε να ετοιμάσουμε και μία σάλτσα μελιού συνοδευτική για το κοτόπουλο που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με το ρύζι. Εδώ λοιπόν έχω δύο υλικά, μέλι και κρέμα βαλσαμικού με λεμόνι πορτοκάλι. Βάζω λοιπόν στην κατσαρόλα μέλι. Και προσθέτω κρέμα βαλσαμικού με λεμόνι και πορτοκάλι. Αφήνω τη σάλτσα για λίγα λεπτά σε μέτρια φωτιά για να ενωθούν τα υλικά και πάμε τώρα να ενώσουμε το ρύζι με τα λαχανικά. Αφράτο, σπιρωτό, όπως πρέπει να είναι. Και λίγο μαϊντανό. Μυρωδιές εδώ δεν περιγράφονται, τα φρέσκα μυρωδικά έχουν κάνει θαύματα. Πάμε λοιπόν τώρα για το σερβίρισμα. Ξεκινάω πρώτα βάζοντας το ρύζι στα πιάτα. Sure
θέλω να δείτε το ρύζι, πόσο ωραίο αφράτο σπιρωτό έχει παραμείνει. Αυτό θέλουμε. Και μετά, τα ρολάκια του κοτόπουλου, αφού πρώτα βγάλουμε τις οδοντογλυφίδες. Και πάνω από τα ρολάκια, η σάλτσα μελιού. Να λοιπόν, πώς με υλικά καθημερινά εξαιρετικής ποιότητας μπορούμε να χτίσουμε ξεχωριστά πιάτα. Ρολάκια κοτόπουλου, με προσούτο, με φρέσκα μυρωδικά, με μια πίθανη γαλιτούρα με ρύζι νιχάκι. Τα υπέροχα αυτά ρολάκια κοτόπουλου σε σάλτσα μελιού για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, 2 πακέτα προσούτο, 4 κουταλιές ανάμεικτα ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με μέλι, κρέμα βαλσαμικού με λεμόνι και πορτοκάλι, 300 γραμμάρια ρύζι νιχάκι, 250 γραμμάρια μανιτάρια, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 καρότα τριμμένα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, γάντια μιας χρήσης και αλουμινόχαρτο για το ψήσιμο. Έφτασε η ώρα για γλυκό. Καφές και μπαχαρικά δίνουν μοναδική γεύση και αρώματα σε ένα εντυπωσιακό αφράτο κέικ με καρύδια και βελούδινη κρέμα μόκα. Το κέικ που θα φτιάξουμε τώρα έχει τόσο πλούσια γεύση, τόσο ωραία αρώματα που μπορείτε να το σερβίρετε και από μόνο του. Όμως, μαζί με την επικάλυψη γίνεται κατευθείαν ένα ξεχωριστό γλυκό. Ξεκινάω πρώτα με την βασική συνταγή να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κέικ. Εδώ, βασικό υλικό είναι το βούτυρο. Θα λιώσω λοιπόν βούτυρο και ο λόγος για τον οποίο λιώνω το βούτυρο είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε μια πολύ ωραία βελούδινη υφή στο κέικ. Πάμε λοιπόν, 250 γραμμάρια βούτυρο, ανάλατο, με πλούσια γεύση, φτιαγμένο με αγνά υλικά, όπως παλιά στο χωριό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλής ποιότητας υλικά και στο κέικ το βούτυρο είναι πραγματικά το πιο βασικό υλικό για να δώσει ωραία γεύση. Μόλις λιώσει το βούτυρο, το αποσύρουμε από τη φωτιά. Δεν θέλουμε να ζεσταθεί πάρα πολύ και τώρα πάμε στο μίξερ. Εδώ, στον κάδο του μίξερ, ρίχνω ζάχαρη και αυγά για να τα χτυπήσω μαζί. Μουσική 250 γραμμάρια ζάχαρη και 4 αυγά. Θα τα χτυπήσω για αρκετά λεπτά σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν. Και μετά θα προσθέσω σιγά σιγά και τα υπόλοιπα υλικά. Μουσική
Έτοιμο το μείγμα με τα αυγά. Έχει γίνει μια πολύ ωραία φράτη κρέμα. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα υλικά. Σας είπα λοιπόν ότι αυτό το κέικ έχει πολύ πλούσια γεύση, πολύ ωραία αρώματα. Και έτσι, ένα υλικό που δίνει πλούσια γεύση είναι τα καρύδια. Καρυδόψυχα ωραία, την οποία θα την τρίψω. Κοιτάξτε τώρα τι ωραία που είναι αυτά τα καρύδια. Τι ωραίο χρώμα που έχουν, μοσχοβολάνε. Και είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιούμε ξηρούς καρπούς στη ζαχαροπλαστική να είναι φρέσκοι. Πάμε λοιπόν να τα τρίψουμε. Δεν θέλω να τα κάνω σκόνη, θέλω να ακούγονται. Ρίχνω λοιπόν τα καρύδια μέσα στο μείγμα. Και συνεχίζω ρίχνοντας. Βανίλια σκόνη, baking powder, πολύ λίγο τριμμένο ginger που θα δώσει άρωμα. Το ginger είναι ένα μπαχαρικό το οποίο όταν το βάζουμε μέσα σε ζύμες, σε μπισκότα, σε κέικ, κάνει τη διαφορά. Δηλαδή αφήνει μια πολύ ωραία έτσι διακριτική παρουσία. Είναι ένα αρωματικό μπαχαρικό που ταιριάζει πάρα πολύ με τη ζαχαροπλαστική. Μετά, μπαχάρι τριμμένο και κανέλα. Και τα δύο αυτά τώρα ταιριάζουν με τα καρύδια, με το καφέ. Οπότε κάνουμε ένα παιχνίδι αρωματικό. Και λίγη κανέλα. Και εδώ ρίχνω και το λιωμένο βούτυρο. Και τώρα σιγά σιγά θα ρίξω και το αλεύρι. Πολύ λίγο χτύπημα και το μείγμα είναι έτοιμο. Και εδώ φτιάχνουμε μια πολύ κλασική συνταγή για κέικ. Και οι αναλογίες είναι πολύ εύκολες. 250 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο, 250 γραμμάρια αλεύρι, 4 αυγά, λίγο baking powder και λίγη βανίλια. Αν προσθέσουμε και τα καρύδια και τα μπαχαρικά, έχουμε ένα ξεχωριστό κέικ. Θέλω να θυμηθείτε αυτές τις αναλογίες, γιατί είναι οι αναλογίες της επιτυχίας. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Εδώ κλασικά θέλω αντικολλητικό χαρτί, ο σύμμαχος της ζαχαροπλαστική. Καλύπτω το εσωτερικό της φόρμας και μεταφέρω το μείγμα μέσα στη φόρμα. Και πάμε τώρα για ψήσιμο, προθερμασμένος φούρνος στους 175 βαθμούς, ψήσιμο 50 με 60 λεπτά, ανάλογα με τη φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε. Το πιο σημαντικό, μετά από τα 50 λεπτά θέλω να βάλετε ένα μαχαίρι στο κέντρο και στις άκρες για να διαπιστώσετε ότι έχει ψηθεί. Αν βγει το μαχαίρι καθαρό, σημαίνει ότι το κέικ είναι ψημένο και το βγάζετε από το φούρνο. 50 με 60 λεπτά πάντως είναι ο χρόνος για αυτές τις αναλογίες. Πάμε για ψήσιμο. Και όσο ψήνεται το κέικ, πάμε τώρα να κάνουμε και μια πολύ ωραία επικάλυψη. Με δύο πολύ βασικά υλικά. Με αυτά συνήθως κάνουμε αυτό το ωραίο, το εντυπωσιακό, το γλάσο επάνω από τα κέικ. Ένα αφράτο γλάσο με βούτυρο και με τυρί κρέμα. Εδώ λοιπόν τώρα, σε ένα κάδο, θα χτυπήσω αυτά τα δύο υλικά. Ρίχνω πρώτα το τυρί κρέμα. Όταν κάνουμε τέτοιου είδους γλάσα για κέικ, πρέπει να αφήνουμε τόσο το τυρί κρέμα όσο και το βούτυρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για να μαλακώσουν, για να μπορέσουμε να τα χτυπήσουμε πιο εύκολα για να φρατέψουν. Και βούτυρο, αγελαδινό βούτυρο. Και μιλώντας για βούτυρο, είτε μιλάμε για το κέικ είτε για την επικάλυψη, και εδώ θέλουμε αγελαδινό βούτυρο με πλούσια γεύση, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ νόστιμο κέικ. Αυτά τα δύο υλικά τώρα θα τα χτυπήσω μαζί για λίγα λεπτά μέχρι να φρατέψω.
Έτοιμο λοιπόν το μείγμα, έχει γίνει αφράτο και σας είπα ότι έχει γεύση μόκα. Άρα τη βάζουμε μέσα καφέ. Να λοιπόν, μια ωραία ποικιλία, καφέ εσπρέσο που μας αφήνει ωραίες νότες δημητριακών και έτσι έχουν μια ωραία γλυκιά γεύση που ταιριάζει απόλυτα με τα υπόλοιπα υλικά. Πάμε λοιπόν να ετοιμάσουμε δύο δυνατούς εσπρέσο που θα αρωματίσουν αυτό το μείγμα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η κουζίνα μου πλημμύρισε από άρωμα καφέ και πραγματικά έχει πολύ γλυκό άρωμα. Ήθελα ακριβώς αυτή τη γεύση, αυτό το άρωμα, για να ενώσω εδώ πέρα με τα υπόλοιπα υλικά και να έχω το τέλειο γλάσο. Τώρα θα ρίξω καφέ και άχνη ζάχαρη μέσα στο μείγμα, αφήνοντας το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα. Έτοιμο το γλάσο, θα το αφήσουμε στο ψυγείο να πήξει. Περιμένουμε να ψηθεί και το κέικ και επιστρέφουμε για να συνθέσουμε αυτό το ωραίο γλυκό. Το κέικ είναι έτοιμο, έχει ψηθεί υπέροχα, μου σχοβολάει από τα μπαχαρικά. Εδώ απαραίτητη προϋπόθεση για να απλώσουμε την επικάλυψη είναι να κρυώσει πολύ καλά. Οπότε έχει κρυώσει τέλεια, η επικάλυψη έμεινε στο ψυγείο. Πάμε να συνθέσουμε αυτό το πολύ ωραίο γλυκό. Κοιτάξτε τι απίθανη αφράτη κρέμα μόκα έχει σχηματιστεί. Από την εμφάνιση και μόνο μας προδιαθέτει ότι έχουμε ετοιμάσει το τέλειο κέικ και είναι πραγματικά τέλειο, πάρα πολύ νόστιμο. Τελευταία κίνηση για να ολοκληρώσουμε το σερβίρισμα. Καριδόψυχα, τριμμένη. Φτιάξτε αυτό το απίθανο κέικ με καρύδια και κρέμα μόκα μαζί με ένα καφέ, είναι σκέτη απόλαυση. Για το κέικ μόκα με κρέμα καρυδιών, για μία στρογγυλή φόρμα με διάμετρο 24 εκατοστά θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 250 γραμμάρια λιωμένο ανάλατο βούτυρο, 4 αυγά, 250 γραμμάρια ζάχαρη, μία βανίλια σκόνη, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 100 γραμμάρια τριμμένη καρυδόψυχα, από 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μπαχάρι και ginger. Αντικολλητικό χαρτί. Για την επικάλυψη θα χρειαστείτε 125 γραμμάρια ανάλατο βούτυρο, 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 500 γραμμάρια τυρί κρέμα, 2 αρωματικούς εσπρέσο και για το γαρνίρισμα 150 γραμμάρια καρυδόψυχα. Στη μαγειρική είναι απλά. Αν έχουμε καλής ποιότητας υλικά, έχουμε και έναν σύμμαχο στην κουζίνα. Και έτσι λοιπόν, αν έχουμε και καλές συνταγές, έχουμε εξασφαλίσει το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, καλά μαγειρέματα!